Η ευθύνη αυτή δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας. Η ευθύνη της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι πρόβλημα των ΦΟΣΔΑ και ΦΟΣΔΑ και των δημοτικών αρχών. Δεν πήραμε καμία απόφαση. Εμείς προκαλέσαμε εκτάκτως την δημιουργία μιας συσκέψεως για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, γιατί το πρόβλημα αυτό άρχισε να γίνεται ένα επικίνδυνο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Μετά από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και με την έκδοση γενικής διάταξης, προκαλέσαμε αυτή την σύσκεψη προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Η ευθύνη της συλλογής και της προσωρινής διαχείρισης των αποβλήτων είναι απόλυτη ευθύνη του ΦΟΣΔΑ και των δημοτικών αρχών και περί αυτού δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως ξεκάθαρο σε όλους τους πολίτες. Η δική μας πρωτοβουλία ήταν αποτέλεσμα της διαπίστωσης που έκαναν οι υπηρεσίες μας ως προς τα προβλήματα και τα ζητήματα δημόσιας υγείας. Και είχαμε την υποχρέωση να προκαλέσουμε την σύσκεψη αυτή, πράγματι έγινε η σύσκεψη στο γραφείο. Ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορούσε να παραβρεθεί και παραβρέθηκε ο καθήν υπεύθυνος για την διαχείριση των αποβλήτων του Δημοτικού Πόλεως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Σταλούνης. Μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες. Μετά από την διεξοδική συζήτηση που γίναμε, που κάναμε, φάνηκε μία λύση, η οποία θα άρχιζε από σήμερα να υλοποιείται. Είναι η περίπτωση που είναι γνωστό και δημοσιοποιημένη για τα σκουπίδια και για τα θέματα του Δήμου Κρεμμυδίου, στα Δήμου. Πριν λίγο καιρό, μετά από πολύ καιρό, και στα αδιέξοδά τους έγινε μια άλλη σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τον κύριο Δήμαρχο της περιοχής, όπου συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα πολιτικής ευθύνης των δημοτικών αρχών και του ΦΟΣΔΑ. Και από την άλλη πλευρά διαπιστώνεται πλέον με τον χειρότερο τρόπο ότι η πρότασή μας, η άποψή μας εξ αρχής, άλλωστε εσείς έχετε παρευρεθεί σε πολλές αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους κυρίους δημάρχους ακόμα και πριν αναλάβουν την ευθύνη, όπου εκεί υπήρχαν διάφορες ενστάσεις οι οποίες δεν τους άφησα πολύ γρήγορα να κατανοήσουν ότι θα έπρεπε να κινηθούν προς την κατεύθυνση που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός, που πολλοί από αυτούς τον είχαν υπογράψει. Ο διεθνής διαγωνισμός μας προχωράει. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Ο κύριος Χάν το επιβεβαίωσε και θα έχουμε τελικό ανάδοχο να εκτελέσουμε. Αυτή είναι η ευθύνη μας, να δώσουμε τελικά τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα. Και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας το εξής. Ξέρετε, πολλές φορές όλοι μας θέλουμε να μεταφέρουμε τις ευθύνες μας σε έναν απρόσωπο θεσμό. Είναι πολύ εύκολο να λες φταίνε τα Υπουργεία που τόσα χρόνια δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αλλά εάν δείτε, παρατηρώντας όλα τα προεκλογικά προγράμματα
όλων των δημοτικών αρχών, είτε, είτε στην πλειοψηφία είτε στην μειοψηφία, όλοι είχαν έτοιμες λύσεις. Ο Πελοπόννησος απειλείται με την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι Δήμοι απειλούνται με τεράστια πρόστιμα. Ήδη εχθές ήρθε το πρώτο διερευνητικό των προθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος στην αδυναμία και στην αναποτελεσματικότητα και στην ανευθυνότητα κάποιου να αφήσω να διαχυθούν αυτά τα πρόστιμα στους πολίτες της προηγούμενης. Δεν πληρώνουν οι δήμαρχοι. Δεν πληρώνει ο περιφερειάρχης. Πληρώνουν οι πολίτες και αυτό θα θέλω να γίνει απολύτως κατανοητό. Ασφαλώς η ευθύνη, σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με τους νόμους τους ελληνικούς και τους ευρωπαϊκούς, είναι στις δημοτικές αρχές και περί αυτού τελειώνει η κουβέντα. Οι πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα στους δημάρχους, όχι στον περιφερειάρχη. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα διαπαντός. Αντιλαμβάνομαι την αμηχανία κάποιων από αυτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα προεκλογικά τους προγράμματα και στις υποχρεώσεις τους και στις δεσμεύσεις τους. Αλλά αυτό είναι ένα ψεύτικο στοιχείο προκειμένου να ξεπεράσουν την αμηχανία. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Σήμερα οι πολίτες όλοι ξέρουν ότι πληρώνουν δημοτικά τέλη στους Δήμους και έχουν την απέτηση οι πόλοι τους να είναι καθαροί. Δεν είναι αυτοί που θα διαχειριστούν τις πολιτικές. Γι' αυτό εμπιστεύονται τις δημοτικές αρχές για να έχουν και να αποδείξουν την ικανότητα ότι μπορούν να το κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο θέμα. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα, δεν υπάρχει τρίτη κουβέντα. Από τη στιγμή που οποιοδήποτε πολίτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιαδήποτε υπηρεσία, οποιασδήποτε δομής, θα πρέπει αμέσως η υπηρεσία να προβεί σε έλεγχο, εάν ισχύει αυτό που καταγγέλλει και να επιβάλλει τις προτάσεις. Εάν δεν το κάνει, είναι η παράβαση καθηγητής. Από τη στιγμή που τα πρόστιμα από την υπηρεσία μου επιβάλλονται οι ποινές υπό την λογική των προστήμων, εγώ δεν έχω κανέναν άλλο δρόμο από το να τα επιβάλλω. Άλλως, θα κάνω παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό τα λέει όλα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαι διατεθειμένος ποτέ στην δημόσια ζωή μου να κάνω παράβαση καθήκοντος. Και από την άλλη πλευρά, δεν κατάλαβα. Ερίζουν για τα πρόστιμα ή ερίζουν για ένα έργο που το έσωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ανάπλαση στον Χαδά, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση ήταν ευθύνη που πήραμε στο αδιέξοδο του ΙΠΕΚΑ για την υποβολή των προτάσεων από τους Δήμους δεν θα έδινε κανένα δικαίωμα για να διασωθεί το πρόγραμμα. Μας κάλεσε το ΙΠΕΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εάν είμαστε διατεθειμένοι να σώσουμε το πρόγραμμα. Τι θα λέγαμε? Θα αφήναμε 32 εκατομμύρια να φύγουν από την περιφέρειά μας? Αντιλαμβάνομαι ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι αυτό.